Πάμε τώρα στην κυρία Δημητριάδου. Βούλα μου. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να συμπληρώσω το εξής αναφορικά τώρα με τον έλεγχο που διενεργείται για τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ιστολογική, τοξικολογική για το Παναγιωτάκη. Αν λοιπόν η ιστολογική δείξει τέτοια ευρήματα, μπορεί λοιπόν να επανέλθει τοξικολογική για να εξετάσει και οποιαδήποτε άλλη ουσία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν αλληλένδετες οι δύο έρευνες. Η μία παραπέμπει στην άλλη, γνωρίζουν οι ειδικοί τι θα πράξουν. Έτσι. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε μέχρι στιγμής κάποιους ανθρώπους που πηγαίνουν και καταθέτουν στη ΓΑΔΑ, στο Ανθρωποκτονιάων, στο FBI και καταθέτουν αυτά που έχουν βιώσει και αυτά που ισχυρίζονται. Η Κατερίνα, η μητέρα του πρώτου παιδιού που έφυγε από τη ζωή του 21, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει έρθει στο φως, φαίνεται να έχει καταθέσει ότι έχει υποδείξει ως ένοχη και ως δολοφόνο του παιδιού της, την εντολέα σας, την Ειρήνη. Εσείς γνωρίζετε κάτι τέτοιο, γιατί μέχρι στιγμής σε εμάς η Κατερίνα το προηγούμενο διάστημα έλεγε, επειδή βγήκε στην Αγγελική Νικολούλη και είπε ότι φοβάται ότι θα πεθάνει και το αδερφάκι της κτλ. Κτλ. Αυτό την κινητοποίησε και είπε, πώς φοβάται, άρα κάτι έχει κακό στο μυαλό της. Και όταν εδώ για πρώτη φορά είχε βγει η Ειρήνη σε ζωντανή σύνδεση, είχε βγει και είχε συνομιλήσει μαζί της και της είπε, δεν σε κατηγορώ, αλλά είχαν συμβεί αυτά και αυτά και αυτά. Τι άλλαξε, έχετε κάποια Θεώ, εικόνα? Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι υπόψη της προανάκρισης του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Γι' αυτό και θα κληθούν να ξανακαταθέσουν, αλλά λαφορικά με τη συγκεκριμένη, την Κατερίνα, είχε ήδη καταθέσει εν καιρό ενώπιον της αρχής που διεξήγαγε την προανάκριση και ρωτήθη ως προς όλα. Είχε πρωτοεμφανιστεί μετά αφού είχε ανακύψει το θέμα του βρέφους, του θανάτου της Μουρτζούκου, δηλαδή μιλώ για την Φρυδερίκη. Και μάλιστα επανέλαβε στον αέρα στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου τα ίδια, ότι το παιδί είχε πρόβλημα, είχε επιληψίες, λάμπανε ένα φάρμακο, περιέγραψε όλη τη διαδρομή μέχρι το νοσοκομείο και ότι επρόκειτο τελικά για παθολογικά αίτια. Ξέρετε, οι όποιες αντιφάσεις και γιατί υπό μια συγκεκριμένη συγκυρία μεταβάλλεται όλο αυτό, θα πρέπει λοιπόν από αυτό που βγαίνει δημοσίως και καθιστά κάποιον, τον οποιοδήποτε λέω εγώ, και καθιστά κάποιον ένοχο σε στάδιο μάλλον, μάλιστα που δεν έχει προκύψει καν στοιχείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χρονική συγκυρία για να το καταστήσει ύποπτο και να δώσει έστω την πρώτη του κατάθεση στις αρχές, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μία βαρύτητα η οποία στην εξέλιξη της έρευνας, γιατί θα συναξιολογηθεί με όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία θα αποκομίσει η αρχή που διαξάγει την έρευνα, αλλά αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε, γιατί η κατάσταση, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει παραγίνει, οι δημοσιογράφοι δεν είναι να υποκαταστήσουν ούτε τους αστυνομικούς, ούτε τους δικαστές, ούτε τους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Όποιος λοιπόν δημοσιογράφος, θεωρώ ότι αυτό απαιτεί δημοσιογραφική δεοντολογία, περιέλθει οποιαδήποτε πληροφορία εις γνώση του με κάποιο υπόμνημα να την προσκομίσει στον εποπτεύοντα την προανάκριση εισαγγελέα ή ακόμη και εδώ στην Εισαγγελία Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθεί και να διερευνηθεί περαιτέρω. Ξέρετε, το πιο εύκολο, το πιο δύσκολο σε αυτή τη ζωή, και γενικά σας το λέω επειδή εν τίμως έχω διαχειριστεί τόσες υποθέσεις, είναι να καταδικάζουμε τον άλλον. Το πιο εύκολο να καταδικάσουμε συγγνώμη με ελπίδων και το πιο δύσκολο να απονείμουμε δικαιοσύνη. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει στεναχωρήσει πολύ. Απλώς ο καθένας μέσα από το δικό του μετερίζει διαχειρίζεται την αλήθεια με το δικό του τρόπο. Αυτό να κρατήσουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα αλήθειας. Κάποια πράγματα στη ζωή μας. Διαχειρίζεται, είπα, την αλήθεια. Πρόσεξε με, Βούλα, όπως εγώ σε προσέχω, να με προσέχεις κι εσύ. Είπα πολύ συγκεκριμένα. Διαχειρίζεται την αλήθεια με το δικό του τρόπο. Διότι αν εγώ βγάζω μία μερίδα ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτό, τότε αυτόματα βγάζω μια αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Στην άλλη πλευρά που λέει κάτι διαφορετικό. Είδες πριν, εμείς βγάλαμε τον κύριο Φιτσιάλο να περιγράψει αν χρειάζονται
και οι δύο γονείς. Ζήνα μου είναι επιστήμονα. Προκειμένου. Άκουσε με λίγο, προκειμένου. Γιατί στη δική μας εκπομπή ακούστηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους ότι χρειαζόταν και οι δύο άνθρωποι να γίνουν το DNA. Οφείλαμε να δούμε αν αυτό που υπόθηκε στη δική μας εκπομπή ήταν σωστό ή λάθος. Και τι κάναμε. Χθες δεν μπορούσε ο κύριος Φιτσιάλος. Την απέσως επόμενη μέρα είδαμε αν αυτό που υπόθηκε ήταν σωστό ή λάθος. Άρα ήταν λάθος. Διότι δεν το είπε επιστήμονας, το είπε ένας δικηγόρος, το είπε ένας άλλος άνθρωπος. Εκεί είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέω ότι η οπτική της αλήθειας είναι διαφορετική και κάθε φορά. Και να πω και κάτι άλλο, Ζήνα μου, επέτρεψέ με. Ανέκυψε ένα θέμα αναφορικά με έναν ισχυρισμό της Μουρτζούκου που φωτογράφησε συγκεκριμένο πρόσωπο του κ. Περιβάλλοντος. Στη δική μας εκπομπή αρχικά και μετά κι αλλού. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Λουκά, το γενετιστή, ο οποίος συνεχίζει να διεξάγει τους γονιδιακούς ελέγχους για τα παιδιά της Μουρτζούκου. Μπορεί κάλλιστα και είναι πρόθυμος να πάει λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο να δώσει γενετικό υλικό για τη δική του τεκμηρίωση του ισχυρισμού περί δυσφήμισης του και να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Και αν η Μουρτζούκου ψεύδεται, θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου. Πολύ για να σημαστώ. Σταματήσει αυτό το κυνηγητό, η Ελλάδα τη βρήκε, είναι ύποπτη φυγής, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα θα τρέχει να πει κάτι πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό, παιδιά, μην το προσπερνάμε. Εδώ η κυρία Δημητριάδου λέει, αν θεωρεί ότι έχει προσβληθεί, για να λήξει αυτό το θέμα και προς αποκατάσταση της αλήθειας από τη στιγμή που ο ισχυρισμός της Ειρήνης είναι ότι αυτός είναι ο πατέρας και είναι ξεκάθαρος, χωρίς να έχει πει η Ειρήνη το όνομα στον αέρα κτλ., είναι ότι ασπάει στον κύριο Λουκά για να λυθεί το ζήτημα αν τα παιδιά ήταν δικά του ή δεν είναι. Αυτό δεν λες, Βούλα? Αυτό λέω γιατί έτσι τεκμηριώνει και τον ισχυρισμό του ότι δυσφημίζεται, διότι πράγματι απέδωσε το τεστ DNA και τεκμηριώνει ότι είναι έλλειψη πατρότητας. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάντως. Δώσε μου λίγο τα περιθώρια να δώσω 2-3 λεπτά διαφήμιση. Θα την κλείσουμε τη Βούλα και θα την πάρουμε αμέσως. Γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω και έχω ήδη καθυστερήσει. Κυρία Δημητριάδου, κάτι έλεγε πριν η Μαρία Παναγοπούλου πριν σας δώσουμε το λόγο. Ναι, Ζήνα, ήθελα να πω, Βούλα μου, ότι θεωρώ δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει να κάνει τεστ DNA, γιατί τον άκουσα στην εκπομπή. Όπου δήλωσε ότι είναι ο πατέρας. Αυτός που νομίζει ότι τον έχει φωτογραφίσει η Ειρήνη, εντάξει, για δικούς του λόγους, έχει αναγνωρίσει τον εαυτό του άνθρωπο. Τον άκουσα στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, έχει όνομα η εκπομπή του Πέτρου. Υποθέσεις νομίζω λέγεται. Τον άκουσα λοιπόν, ήταν. Πέτρος όνομα έχει. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, ξέρει ο κόσμος. Ναι. Εντάξει, θέλω να πω όμως σε ποια εκπομπή. Έσχιζε τα ρούχα του άνθρωπος ότι δεν είναι αυτός. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει και σήμερα ίσως να δώσει δείγμα. Να ακούστε με, το τι θεωρούμε δεδομένο εμείς που παρακολουθούμε είναι κάτι άλλο. Το ίδιο πράγμα λέμε. Και εγώ λέω ότι στη θέση αυτού του ανθρώπου, εφόσον έχει υποβάλει και μία μήνυση σε βάρος της Μουρτζούκου. Δύο μηνύσεις. Λοιπόν, να πάει να δώσει και δύο μηνύσεις και τρεις μπορεί να υποβάλει και ό,τι θέλει. Αλλά για να βρει και ο ίδιος το δίκιο του και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, λύνεται το θέμα άμεσα, διότι υπάρχει γενετικό υλικό των δύο παιδιών στον κύριο Λουκά, τον γενετιστή που διεξάγει τους γονιδιακούς ελέγχους. Μπορεί να πάει λοιπόν στον κύριο Λουκά και δωρεάν να του το κάνει σε τελική και να τιμωρηθεί αν αποδειχθεί ότι λέει ψέματα η Μουρτζούκου. Το λέω απλά. Για συκοφαντική. Για συκοφαντική, ναι. Γιατί για συκοφαντική μηνύεται. Σωστά δεν μιλάω, νομίζω. Μα είναι κατανοητό, διότι εμείς ούτε την Ειρήνη στηρίζουμε ούτε τίποτα. Βγήκε και είπε, γιατί τόσο καιρό ειρωνευόταν, γιατί λέω, κάτσε βρε Ειρήνη μου. Λες και μας ειρωνεύεσαι ότι είναι ένας άντρας ο οποίος είναι στα βουνά. Θα μας πεις επιτέλους, ας πούμε, ποιος είναι αυτός. Και είπε ότι ναι, είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, ήταν εκεί, ήταν αυτό. Δεν μας τον ονομάτισε εδώ, δεν είπε τίποτα. Είπε ότι είναι στο οικογενειακό της περιβάλλον και μάλιστα τη ρώτησε, είναι συγγενής. Όχι, λέει, δεν είναι συγγενής κτλ. Άρα αυτό είναι το ζητούμενο. Και τώρα λέτε εσείς ότι να πάει στον κύριο Λουκά για να φύγει αυτή η ρετσινιά από πάνω του. Από τη στιγμή που ζαλίζεται κιόλας. Τον κύριο Λουκά δεν τον παραπέμπω υποχρεωτικά στον κύριο Λουκά για να μην γίνει και αυτή η παρεξήγηση. Αλλά είναι ο μόνος που έχει αυτή τη στιγμή υλικό. Γενετικό υλικό από τα μωρά. Έτσι ακριβώς. Είναι πραγματογνώμονα στην υπόθεση. Δεν είναι τεχνικό σύμβουλο κανενό. Κανενό τεχνικό σύμβουλο και διεξάγει το γονιδιακό έλεγχο. Έλα Δημήτρη, κάτι ήθελες. Κυρία Δημητριάδου, διέκρινα έναν εκνευρισμό, μπορεί δικαίως, μπορεί αδίκως, για το πώς τα μέσα ενημέρωσης χειρίζονται την υπόθεση αυτή. Τουλάχιστον ένα μέρος των μέσων ενημέρωσης, με τις αποκαλύψεις που κάνουν
άλλοτε αληθινές, πιθανολογώ ότι λέτε, άλλοτε όχι. Υπάρχει κάποιος τρόπος, έχετε συμβουλέψει την πελάτησά σας, την κυρία Μουρτζούκου, για το πώς πρέπει να αντιδράσει σε όλα αυτά? Δηλαδή, πέρα από το να βγαίνει στις εκπομπές, να μιλάει, να απαντάει, σκοπεύει με κάποιον επίσημο τρόπο να αντιδράσει? Πληροφορήθηκα, ακούστε, εγώ είμαι επιφορτισμένη και με άλλες υποθέσεις και δεν μπορώ να παρακολουθώ, διότι έχω εξαντληθεί από έναν οργανισμό όπως όλος ο κόσμος και κάποιες αντοχές, φαντάζεστε, έτσι. Να. Λοιπόν, έχω πληροφορηθεί λοιπόν από συνεργάτη του γραφείου ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου στα τελευταία λεπτά της εκπομπής χθες του Πέτρου Κουσουλού βγήκε λοιπόν και ήταν τόσο εξοργισμένη, η οποία μάλιστα υπόθηκε ότι θα προβεί σε μηνύσεις. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ακούω την εντολέα μου ότι θα προβεί σε μηνύσεις, διότι την κατέστησαν, λέει, ένοχη εδώ και καιρό. Μάλιστα καταδικαστέα ένοχη. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, καταλύουν το κράτος δικαίου, υποκαθιστούν αρχές. Δεν θέλω να αναφέρω. Άρα θα κάνει μηνύσεις, λοιπόν, θα ξεκινήσει την αντεπίθεση, την νομική. Θα κάνει μηνύσεις στη μαμά της, ας πούμε. Πού θα κάνει μηνύση? Κοιτάξτε. Θα κάνει άλλα στους δημοσιογράφους. Το που θα κάνει μηνύση δεν έχω καταφέρει να μιλήσω μέχρι τώρα μαζί της, διότι αντιλαμβάνεστε, ας πω και κάποια... Θα τη συμβουλεύατε να το κάνει? Εγώ εσείς. Θα τη συμβουλέψω, ακούστε με. Ο ετολέας δίνει τις εντολές των ετολοδών. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση να δώσει αυτή την εντολή, Ειρήνη. Εγώ λέω, αν εσείς ως νομική συμπαραστάτης της... Άνθρωπος, ακούτε με, ακούστε με, γιατί την έχετε... Είπαμε ότι έχει μια διαταραχή προσωπικότητας, αλλά... Δεν έχει καμία διαταραχή προσωπικότητας. Όσες φορές έχει έρθει εδώ, είναι ένα κορίτσι που όταν τη ρωτάς απαντάει. Εσείς, κύριε Σφακιανάκη, τον είδατε. Πολύ καλά είναι η κοπέλα. Μου δίνετε λοιπόν το βήμα, ακούστε με. Αφού λοιπόν έχετε καταλήξει σε ένα πόρισμα ότι δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί εγώ δεν είμαι ηθικός επιστήμονας. Όχι, αλλά ούτε εμείς είμαστε, αλλά εδώ όταν τη ρωτάμε, πάντα μας απαντάει. Ωραία, και όταν τη λέμε με το χέρι απαντάει, στην καρδιά, πες μας, πάντα μας απαντάει. Αλλά λέει άλλα, Βρεζίνα. Μία λέει τη Δευτέρα, λέει άλλα, την Τρίτη, λέει άλλα, την Τετάρτη, λέει άλλα. Άλλα, λέει άλλα. Άλλα, αλλά απαντά. Ναι, αλλά φαίνεται ότι... Θα ολοκληρώσω, γιατί έχω μία. Το ψέμα ξεχνιέται. Να ολοκληρώσω. Το αν απαντάει κάποιος σε ερωτήσεις, δεν είναι πρόκριμα το ότι είναι καλά. Σωστά. Αυτό θα το διαγνώσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Εντάξει, αυτό θα το διαγνώσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Ούτε εγώ είμαι ειδικός επιστήμονες, ούτε εσείς έχει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που λύει το τένομα αγαθά του. Έχει καταστήσει, γιατί αυτό είναι αντιληπτό, έχει καταστεί ο ίδιος καταδικασμένος, όχι πλάι κατηγορούμενος, εδώ την κατονομάζει Κατερίνα ως δολοφόνο. Κάποιοι άλλοι... Ωραία, αν θίγεται, γιατί δεν κάνει λοιπόν μηνύσεις, να τελειώνουμε. Εμένα μου έλεγε κάποιος ότι είμαι δολοφόνος, θα τον μείνει. Είπατε. Αυτά έχω ακούσει εγώ σήμερα. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι έχει εμπλακεί στο διαδίκτυο το σκοτεινό με μαύρη μαγεία. Τι είναι αυτά όλα που ακούω σήμερα, λοιπόν? Τα ερευνούνται. Ναι, αλλά αν αυτά δεν μπορεί να τα βρει η αστυνομία και τα ξέρει η δημοσιογραφική έρευνα, μπράβο στην έρευνα και να πάει σήμερα κιόλας να τα καταθέσει στην εισαγγελία. Πολύ σωστά. Κυρία Δημητριάδου, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, επειδή από αυτά που είπατε βγαίνουν διάφορες υπόνοιες σε βάρος, θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει και υποκίνηση μαρτύρων? Τα πάντα μπορούν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να υποκινεί τους μάρτυρες για να βγαίνουν στα κανάλια? Με ρωτάτε. Είναι πάνω να καταθέτουν πράγματα. Ακούστε, είναι εμπειρή και σας... Και ξέρω να πάσα στιγμή τι γίνεται. Ακούσα λοιπόν την απάντηση. Και βέβαια, όταν υπάρχουν μάρτυρες από το πουθενά, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ και τώρα σειραίουν και είναι από συγκεκριμένο περιβάλλον, γιατί να μην δημιουργούνται υπόνοιες για την αξιοπιστία τους? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε πάντως, κυρία Δημητρία. Γιατί να μην δημιουργούνται, δεν είναι σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Κάποιος να υποκινεί τους μάρτυρες είναι πάρα πολύ σοβαρό, αν λέτε ότι συμβαίνει. Η αρχή, επαναλαμβάνω, που διεξάγει μια προανάκριση και έμπειρη αρχή, είναι σε θέση να δει γιατί τότε όχι, γιατί σήμερα, αν υπάρχει κίνητρο, αν δεν υπάρχει, αν υποκινούνται και εν τέλει αν είναι αξιόπιστα και τα αποκρίνονται στην αλήθεια αυτό που καταθέτουν. Εγώ δεν θα είμαι αυτή που θα πω ποιος καταθέτει και ποιος δεν καταθέτει αξιόπιστα. Γι' αυτό είναι και το κλιμάκιο εκεί της αστυνομίας και λαμβάνει καταθέσεις.
Πότε θα πάει να καταθέσει η Ειρήνη? Μπορεί να ξανακληθούν να καταθέσουν και αυτοί που κατέθεσαν. Σας έχουν πει από το ανθρωποκτονιών, από το FBI, πότε θα πάει? Θα μας ειδοποιήσουν, Ζήνα, όταν κρίνουν οι ίδιοι ότι πρέπει να εμφανιστεί και να καταθέσει. Πάντως, ακούστε, το πιο εύκολο είναι να δολοφονούμε προσωπικότητες και να καταστούμε κατηγορούμενους. Ας αφήσουμε την αρχή, λοιπόν, και οποιοδήποτε δημοσιογράφος έχει από τη δημοσιογραφική του έρευνα σημαντικά στοιχεία που παραπέμπουν σε άλλα εγκλήματα σε βάρος συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων προσώπων, οφείλει κατά νόμο, αλλά και με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία, να τα προσκομίσει στην εισαγγελία που εποπτεύει την έρευνα ή ακόμη και στον εισαγγελέα Αθηνών προς διερεύνηση. Κυρία Δημητριάδου, επειδή είστε μια έκριτη ποινικολόγος, πάνω σε αυτό που λέτε, δεν θα μπορούσε και ένας εισαγγελέας να ζητήσει από μόνος του από τον δημοσιογράφο να δώσει τα στοιχεία που δημόσια μπορεί να έχει? Δηλαδή, αν εγώ βγω εδώ και πω πέντε πράγματα και δεν πάω μόνη μου στον εισαγγελέα, δεν μπορεί να με καλέσει εμένα και να μου πει: ελάτε, φέρτε μας τα στοιχεία, γιατί διερευνούμε αυτή την υπόθεση που εσείς δημόσια λέτε ότι έχετε κάποια στοιχεία? Ακούτε με τι θα σας πω. Οι εισαγγελείς δεν υποχρεωμένοι να παρακολουθούν εκπομπές. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατανοητό. Εντάξει. Θα σας θυμίσω όμως, επ' ευκαιρία αυτού, ότι όταν κάναμε την έρευνα Μπακογιώργου και βγήκανε πληροφοριοδότες στις εκπομπές και είπανε κάποια πράγματα, εμείς απευθείας σας ζητήσαμε και δώσαμε σε στικάκι τις αναφορές αυτών των ανθρώπων με υπομνήματα, σωρία υπομνημάτων που κατέθετα διαδοχικά στην υπόθεση αυτή προκειμένου να διαλευκαθεί και να φτάσει. Το Χάρη Βεραμπό, εδώ. Έτσι. Επειδή είναι εδώ ο Χάρης, αυτό το λέω. Καταλήξαμε η κυρία εισαγγελέας η ίδια να δεχτεί να εξεταστούν αυτοί οι μάρτυρες για να φτάσουμε κάπου. Στον αέρα λόγια δεν γίνεται, ούτε υπέχουν θέση αποδείξεων. Βουλαμού. Άρα, κυρία, ναι, έλα κατέλευτα από σένα. Για τους λευκούς γάμους έχεις κάποια εικόνα? Γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία σοβαρά γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, ακούστηκε από όσα μου πληροφόρησαν, επαναλαμβάνω, ότι είχε κάνει, αναφέρεται σε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού της, κάποιος Γεωργιανός. Μπράβο. Ναι. Εν ανάγκες και οι θεοί πείθονται. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, προκειμένου να αποκτήσουν μια άδεια παραμονής, μπορεί να προβούν σε μια αναγνώριση. Α, μάλιστα. Ή σε ένα σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό συνηθίζεται, έχουμε δει πολλά, όχι ότι είναι αντίτυπο. Νόμιμο. Μπράβο. Όχι ότι είναι νόμιμο, αλλά επαναλαμβάνω, εν ανάγκες και οι θεοί πείθονται. Μάλιστα. Okay. Άρα για να καταλήξουμε σε αυτό που είπατε πριν, εσείς έχετε εντοπίσει την Ειρήνη Μουρτζούκου, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ειρήνη τι σκοπεύει να κάνει? Η Ειρήνη αναμένει να κληθεί και μάλιστα εγώ της είχα προτείνει να παραμείνει στην Αθήνα 2-3 μέρες, διότι είχα την εντύπωση από την τελευταία επίσκεψη που έκανα στο ανθρωποκτονιών ότι θα καλείτο να δώσει την κατάθεσή της. Πλην όμως, επειδή αντιλαμβάνεστε, δεν ορίζω εγώ τη διαδικασία, ούτε το ποιος θα καταθέσει πρώτος και ποιος δεύτερος. Χθες, λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι δεν θα καταθέσει η Ειρήνη αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, διότι προηγούνται κάποιες άλλες καταθέσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.